από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, τον Νάσο Γεωργαλή, που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Δημοκρατική Ευθύνη. Καλό βράδυ από τη Λαμία, κύριε Γεωργαλή. Είστε στην Αμερική, ναι, αρχικά, έτσι, να το πούμε αυτό. Η τηλεφωνική σύνδεση είναι με την Αμερική. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Καλησπέρα από την Βόρεια Καρολίνα της Ανατολικής Ακτής εδώ, τον ΗΠΑ, όπου υπάρχουν και πάρα πολλοί και φτιωτοί και Βρετάνες. Και Βρετάνες κυριότερα, γιατί κατάγεστε από την Ευρυτανία, κύριε Γεωργαλή, με μια μακρά πορεία, δικηγόρος Παραρίο Πάγο και επιχειρηματίας τώρα στο εξωτερικό και στην Αμερική. Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω λέγοντας πώς ελήφθη η απόφαση για την υποψηφιότητα και γιατί με τη Δημοκρατική Ευθύνη, κύριε Γεωργαλή. Καταρχήν τυχαίνει να έχω μια πολύ καλή και ζεστή σχέση και με τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο αλλά και με τον Θωμά Παπαλιάγκα, που είναι ο πολιτικός επικεφαλής, ο οποίος είναι συνάδελφος δικηγόρος και έχουμε γνωριστεί στα έδρανα τα δικαστικά, διότι ήμουν δικηγόρος, ασκούσα το επάγγελμα του δικηγόρου πριν φύγω από την Ελλάδα. Και είναι κάτι που, ξέρετε, εμείς όλοι που έχουμε ένα πολιτικό παρελθόν, αλλά που ασφιχτιούσαμε στα κόμματα, γιατί τα κόμματα τα συστημικά λειτουργούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και έναν τρόπο που κάποιος από εμάς δεν μας εκφράζει. Που δεν θέλουμε ούτε να εξαργυρώνουμε με κομματικές θέσεις την επιθυμία μας να προσφέρουμε, ούτε θέλουμε να τρέχουμε, και να το πω και λαϊκά, να γλύφουμε τον καθένα για θέσεις ή για αξιώματα. Έτσι. Να πω μόνο ότι ήσασταν και νομαρχιακός σύμβουλος της Ευρυτανίας, ήσασταν και υποψήφιος βουλευτής, έχετε μια διαδρομή στον πολιτικό στίβο, κύριε Γεωργαλή, άρα τα ξέρετε καλά. Εγώ αυτό που λέω, η Δημοκρατική Ευθύνη έχει ένα διαφορετικό λόγο από τα υπόλοιπα κόμματα? Εντελώς, και πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, και ασχολείται και με θέματα με τα οποία κανένας δεν ασχολείται. Και βέβαια συμπαρασύρουμε, είναι η αλήθεια, και κόμματα άλλα να ασχοληθούν. Παράδειγμα, δεν αναφέρεται κανένας στο πρόβλημα του δημογραφικού. Το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Το 2080, σύμφωνα με έρευνες της Eurostat, οι Έλληνες θα είμαστε 6,5 εκατομμύρια εάν συνεχίσουμε να αναπαραγόμαστε με τους ρυθμούς που το κάνουμε σήμερα. Σωστά. Που αντιστοιχεί 1,3 γεννήσεις σε κάθε Ελληνίδα. Όταν ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον 2. Έχετε δίκιο. Η Δημοκρατική Ευθύνη έβγαλε σποτ πριν από 2-3 χρόνια, το οποίο μπορεί να θυμάστε, το οποίο ανέφερε για το δημογραφικό. Και μετά από αυτό σπεύσανε κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις να εξαγγείλουν κάποια μέτρα συσσαγωγικά, αλλά είναι αποσπασματικά. Δεν αντιμετωπίζουν και δεν προσπαθούν τουλάχιστον να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο σύνολό τους. Έχετε δίκιο. Όταν είναι μισό εκατομμύριο Έλληνες έχουν φύγει από τη χώρα από το 2009 μέχρι σήμερα, και όλοι σας και οι τηλεθεατές σας ξέρουν κάποιον, όπως εγώ, που έχω φύγει για το εξωτερικό, θα δείτε ότι η Ελλάδα αιμορραγεί. Και αιμορραγεί όχι μόνο από μυαλά, αιμορραγεί από νέους ανθρώπους. Άνθρωποι που αν ήταν στην Ελλάδα θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, που θα συμβάλλανε στην παραγωγή πλούτου. Λέτε για το brain drain, κύριε Γεωργαλή, το οποίο βλέπετε κι εσείς πολύ έντονα που είστε στο εξωτερικό και στην Αμερική. Μα είναι ένα φαινόμενο των καιρών, το οποίο είναι λυπηρό. Από την άποψη πια ότι η Ελλάδα για να προετοιμάσει έναν άνθρωπο σαν χώρα ξοδεύει χρήματα. Δηλαδή εγώ είμαι στην Αμερική και αυτή τη στιγμή προσφέρω στην αύξηση του ΑΕΠ της Αμερικής. Όταν η Ελλάδα με πλήρωσε για να πάω σχολείο, η Ευρώπη για να πάω πανεπιστήμιο, γιατί εγώ σπούδασα στην Αγγλία και στη Σουηδία. Εργαζόμασταν, δηλαδή η Ελλάδα ξόδεψε χρήματα για να με μεγαλώσει, και εγώ ξαφνικά, όπως και άλλοι 500.000 άνθρωποι, αυτό όλο που ξόδεψε η Ελλάδα δεν προσφέρουμε την εργασία μας και πάμε έτοιμοι σε άλλες χώρες και προσφέρουμε στην παραγωγική διαδικασία εκεί. Έχετε δίκιο. Εάν σκεφτούμε δηλαδή τις προεκτάσεις αυτές
στην καθημερινότητά μας και στη ζωή και στην χώρα μας στο σύνολό της, μιλάμε για τρομακτικές συνέπειες. Έχετε δίκιο. Μπορεί να αντιστραφεί αυτό το κλίμα και λέω τώρα για ευρωπαϊκές πολιτικές πλέον, γιατί είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής, κύριε Γεωργαλή, να μεριμνήσει είναι μια Ευρώπη των ανισοτήτων και των πολλών ταχυτήτων. Τι διαπιστώνετε εσείς που έχετε σπουδάσει και στο εξωτερικό και τα γνωρίζετε καλύτερα? Είναι και είναι σαφές ότι η Ευρώπη είναι σε κρίση υπαρξιακή. Mm-hmm. Και γι' αυτό όμως είναι ένα οικοδόμημα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε να καταρρεύσει. Εγώ βρίσκομαι στην Αμερική, μια τεράστια χώρα. Αντίστοιχα, μεγάλες χώρες είναι η Κίνα, η Ινδία, η Αυστραλία, η Ρωσία. Βλέπετε δηλαδή ότι οι χώρες είναι πάρα πολύ μεγάλες σε μέγεθος. Και όποιοι λένε εμείς θα πάμε, θα σηκώσουμε το δικό μας μπαϊράκι και θα κάνουμε το δικό μας, ή αντίστοιχα σε άλλες χώρες, γιατί υπάρχει μια έτσι έντονη λαϊκίστικη και ακροδεξιά ρητορική που δεν βοηθά τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Mm-hmm. Πού να ανταγωνιστεί σε ένα τέτοιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με χώρες γίγαντες? Σωστά. Είναι σαφές ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα γίνει μέσω της Ευρώπης. Κακά τα ψέγματα, μην είμαστε μηδενιστές. Φτάσαμε σε ένα σημείο που μηδενίζαμε την Ευρώπη από θυμό, και δικαιολογημένα είχαμε θυμό. Εγώ δεν λέω ότι η Ευρώπη είναι καλά, είναι τέλεια, αλλά οι υποδομές που έχουν γίνει στην Ελλάδα, ό,τι βλέπουμε γύρω μας, έχουν γίνει και με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαίων και φορολογούμενων. Έχετε δίκιο. Κύριε Γεωργαλή, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί είστε ένας άνθρωπος σπουδαγμένος που κι εσείς επιλέξατε να δραστηριοποιηθείτε και καλά κάνετε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό και στην Αμερική. Εγώ το μόνο ερώτημα που έχω να απευθύνω είναι γιατί δημοκρατική ευθύνη, γιατί Νάσο Γεωργαλή, για να σας αποδεσμεύσω, γιατί υπάρχει και διαφορά ώρας και ξέρω ότι είστε κι εσείς στο τρέξιμο. Μόνο αυτό να ρωτήσω, σας ακούω. Η δημοκρατική ευθύνη είναι ένα κόμμα που έχει πολιτική, παρά το γεγονός ότι είναι ένα νέο κόμμα, έχει μεγάλη πολιτική πείρα, έχει σαφή προσανατολισμό. Είμαστε ένα κόμμα του κέντρου, ένα κόμμα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων για το πώς θα κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν την Ελλάδα να πάει σε έναν άλλον δρόμο. Mm-hmm. Είναι ένα κόμμα που είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε είδους αγγυλώσεις, στρεβλώσεις. Είναι ένα κόμμα που δεν ευνοεί ούτε την οικογενειοκρατία, ούτε ευνοεί τον καρεκλοκενταυρισμό, θα το πω. Είναι ένα κόμμα που είναι από ανθρώπους της παραγωγής, είναι από ανθρώπους που ξέρουν, που έχουν δουλειά, που δεν τους νοιάζει να βγουν στην πολιτική για να οικονομήσουνε, να σας το πω λαϊκά. Mm-hmm. Είναι από ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά να βάλουν σε δράση αυτά τις γνώσεις τους προς όφελος των συμπολιτών τους. Το οποίο ακούγεται και γραφικό, γιατί ξέρετε, αυτή η συναλλαγή που επικρατεί και ο λαϊκισμός και το δούνε λαβήν μεταξύ ψηφοφόρου και πολιτικών, έχει εκμαυλήσει στην κυριολεξία τη ζωή μας. Όταν ασχολείσαι με την πολιτική, σου λέει τι θα πάρεις από μένα. Εγώ δεν μπορώ να διορίσω κάποιον, σας το λέω. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω, σαν Νάσος Γεωργαλής, είναι να προσπαθήσω να μην φύγουν τα παιδιά σας σε άλλα μέρη όπως έφυγα εγώ. Και αν μου πείτε εσύ έφυγες, ναι, εγώ έφυγα, δεν έφυγα για λόγους οικονομικούς. Εγώ είχα τη δουλειά μου, ήμουν επιτυχημένος στην εργασία μου. Για όποιον γνωρίζει, με γνωρίζει και προσωπικά, και όποιον θα με γνωρίζει θα μπορεί εύκολα να με μάθει, αλλά έφυγα γιατί πνιγόμουν στην Ελλάδα, πνιγόμουν για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε δημιουργικό, αυτό όλο το θυμό που νιώθουμε, όλα αυτά τους λόγους, για να αποτρέψουμε τη φυγή Ελλήνων, να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα και να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στις σωστές ράγες την οικονομία μας, αλλά και τη ζωή μας γενικότερα. Γιατί η οικονομική κρίση είναι το τελευταίο φαινόμενο από το οποίο προήλθε από μια σειρά άλλων προβλημάτων. Η Ελλάδα έχει προβλήματα θεσμικά, έχει προβλήματα που αφορούν την ίδια της την ύπαρξη. Το οικονομικό σκέλος αυτών ήταν απόρρια και η τελευταία συνέπεια όλων αυτών. Υπάρχει, όπως σας είπα,
ένας εκμαυλισμός της ζωής μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημοτικές εκλογές. Βλέπετε αυτά τα εργάκια της τελευταίας στιγμής. Βλέπετε τα επιδόματα της τελευταίας στιγμής. Βλέπετε το λαϊκισμό στο χείριστο επίπεδο και στο χείριστο είδος στη ζωή μας. Ο κόσμος δεν είναι όλος αυτός που... Ξέρεις, εγώ έλεγε ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος ότι τη δεκαετία του 50 πηγαίνανε, ο ένας υποψήφιος έφερε ένα φορτηγό και ο άλλος από δίπλα ένα άλλο και πετάγανε αλεύρι μέσα στις ποδιές των γυναικών και λέγανε ένα ευχαριστώ. Και λέει ότι σήμερα ουσιαστικά έχουμε το ίδιο πράγμα, απλώς με μια πιο μοντέρνα μορφή, και αντί να τους πετάμε αλεύρι, τους βάζουμε μερικά λεφτά στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό το πράγμα προσβάλλει τους Έλληνες, προσβάλλει τη συνείδησή μας, μας προσβάλλει σαν προσωπικότητες. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στη χώρα όταν λειτουργούμε με όρους μαυρογιαλούρου. Δεν μπορούμε, δεν είναι αδύνατον. Και αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό έχουν οι ίδιοι ωφελήματα προσωπικά και συνεχίζουν να το κάνουν. Μάλιστα. Κύριε Γεωργαλή, αναφορικά με τη δική μου ψηφιότητα, εγώ έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, έχω σπουδάσει στην Αγγλία, έχω σπουδάσει στη Σουηδία, γνωρίζω το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, είμαι ειδικό στο ευρωπαϊκό δίκαιο και με τις γνώσεις μου είναι σαφές ότι, ότι μπορώ να προσφέρω, όπως και όλοι στην υποψήφιοι μου στη Δημοκρατική Ευθύνη, που έχουμε ένα πολύ σοβαρό ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο κόσμημα το ονομάζει ο Θωμάς ο Παπαλιάγκας, ο πολιτικός επικεφαλής μας, που πραγματικά αξίζει να το δείτε, με ειδικούς στα πετρέλαια, με ειδικούς με ανθρώπους της παραγωγής, με ανθρώπους του ακαδημαϊκού κόσμου. Ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο που αξίζει να το δείτε και να μας στηρίξετε στις εκλογές της 26ης Μαΐου. Κύριε Γεωργαλή, σας ευχαριστώ πολύ από την Ελλάδα. Καλό βράδυ από εδώ στην Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη στη Δημοκρατική Ευθύνη και προσωπικά σε εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.